φίλες και φίλοι, πάμε να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον καθηγητή οικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, και βεβαίως πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών των Κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Μάρδα. Καλημέρα σας και εσάς και στους φυλακισμένους εισαγωγικά ακροατές, όπως είμαστε όλοι μας, βέβαια. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε με την τριπλή ιδιότητα, σας καλούμε, και του καθηγητή οικονομικής θεωρίας, αλλά και του ανθρώπου που έχει φυτεύσει στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομικών, να μας βοηθήσετε έτσι λίγο να κατανοήσουμε τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτή την κρίση. Βλέπουμε με τη σύνοδο κορυφής το τι έγινε, με τη στάση της Γερμανίας, αλλά και τη στάση των άλλων χωρών, όπως η Ιταλία και την Ελλάδα. Λοιπόν, να σχολιάσουμε λίγο πρώτα απ' όλα τη στάση τη δικιά μας, τη σύνοδο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Στην Σύνοδο είχαμε δύο έτσι κύρια θέματα που μας ενδιέφεραν. Το ένα ήταν αυτό που σχετίζεται και με την Ιταλία, βέβαια, και που σχετίζεται και με όλη την Ευρώπη, το πρόβλημα της ύφεσης και το πρόβλημα της έλλειψης διαρρεστότητας. Mm-hmm. Αυτό είναι το κύριο. Οι Ιταλοί θα χρειαστούν στο άμεσο μέλλον 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς, οι δικές μας ζημίες δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα, αλλά κάπου τις εκτιμούμε γύρω στα 10 δις. Ναι. Δεν είναι του ιδίου μεγέθους, βέβαια δεν είμαστε και οικονομίες του ιδίου μεγέθους. Αλλά τα 250 δις είναι 250 δις και τα 10 δις είναι 10 δις. Για να δεν τα γίνεται σύγκριση, πράγματα. Σωστά. Ναι, ναι, τα πράγματα στη θέση τους. Εκεί τώρα δόθηκε μία, ας πούμε, εντολή στο Eurogroup στις επόμενες 15 μέρες να βρεθούν λύσεις. Βέβαια, ξέρετε, στις συνόδους κορυφής γίνεται το εξής. Προσδιορίζεται ένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα αυτό το πρόβλημα ή τελειώνει με ένα ευχολόγιο ή τελειώνει με μία δράση. Δηλαδή, θα σας έρθω στο δεύτερο ζήτημα για να το καταλάβετε. Mm-hmm. Για να το κάνω, για να γίνει λίγο πιο σαφές. Καταρχάς, εδώ ως δράση δόθηκε εντολή στο Eurogroup σε 15 μέρες να δοθεί μία λύση. Τι θα προτείνει το Eurogroup. Άρα περιμένουμε. Ενώ όμως θα μπορούσε το Συμβούλιο Κορυφής να οριοθετήσει την δράση του Eurogroup. Δηλαδή θα μπορούσε να πει ότι, παραδείγματος χάρη, να εξεταστεί το θέμα του ευρωμολόγου, καταλάβατε, έτσι ώστε να βάλει το Eurogroup σε μια δική του τάξη. Βέβαια το Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο, mm-hmm. αλλά αν δεν υπάρχει μια απάντηση του Eurogroup δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε είναι λίγο, ξέρετε, είναι άτυπο μεν όργανο, αλλά είναι ουσιαστικό όργανο, το οποίο το ζήσαμε και εμείς αυτό εδώ. Οπότε. Και θα σας δώσω και μια άλλη απάντηση, θα σας δώσω μια άλλη εξήγηση σε αυτό το mm-hmm. θέμα της δράσης. Είχαμε και το μεταναστευτικό. Εκεί οι εταίροι μας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και σταμάτησαν. Δεν είναι αυτή η απόφαση όμως Συνόδου Κορυφής. Τι έπρεπε να λέει αυτή η απόφαση Συνόδου Κορυφής, αν έπρεπε να ήταν ολοκληρωμένη? Να εκφράζει την αλληλεγγύη και να λέει στην επόμενη σειρά: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο των Καθηλήν Αρμοδίων Υπουργών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε κτλ. Και περιμένει το Συμβούλιο από την Επιτροπή εντός 15 ημερών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και εκεί έπρεπε λίγο να πατήσουμε πόδι. Δεν μας αρκεί η αλληλεγγύη. Εδώ χρειάζεται να πάρθουν μέτρα. Έπρεπε η Ελλάδα να ταχθεί μαζί με την Ιταλία στο ίδιο. Και για άλλον, για δεύτερο λόγο. Για τον λόγο αυτόν εδώ. Να ζητούσε να έλεγε: εξουσιοδοτήστε την Επιτροπή που είναι ο θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η καθήλη αρμόδια να πραγματοποιήσει μία εισήγηση, η οποία αυτή η εισήγηση πρέπει να είναι και συμβατή με τις συνθήκες. Να πραγματοποιήσει, θα σας πω γιατί επιμένω σε αυτό εδώ, μία εισήγηση για το τι μέτρα θα ληφθούν στην περίπτωση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία για το θέμα το προσφυγικό. Γιατί σας λέω ότι πρέπει η οποιαδήποτε εισήγηση επιτροπής να είναι συμβατή με τις συνθήκες, mm-hmm. πιο συγκεκριμένα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα άρθρο 80 σε αυτή τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι, αν θέλετε, ένα υποσύνολο της λεγόμενης συνθήκης της Λισαβόνας. Λοιπόν, αυτό το άρθρο γράφει με σαφήνεια, είναι 5 σειρές αυτό το άρθρο, ότι υπάρχει δίκαιος επιμερισμός, σας λέω ακριβώς το τι γράφει, μπορεί δεν έχω μπροστά μου τη συνθήκη, δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών
σε θέματα του προσφυγικού μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων είναι και τα οικονομικά βάρη. Δηλαδή, μάλιστα, το γεγονός ότι παίρνουμε χρήματα δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι στο μεταξύ των οποίων. Mm-hmm. Ο δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών είναι κάτι άλλο πέραν των χρημάτων. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό του συγκεκριμένου άρθρου, που είναι σαφέστατο, έπρεπε εδώ και χρόνια να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάνει κάποιες εισηγήσεις προς το καθήλυ αρμόδιο Συμβούλιο των Υπουργών των Εσωτερικών, και εγώ δεν ξέρω ποιο ήταν. Mm-hmm. Και το Συμβούλιο των Υπουργών έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις. Αυτά δεν έγιναν όμως, κύριε καθηγητά. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι θα γίνει? Δεν έγιναν, κατά την άποψή μου, το λόγο τον έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και είμαι από τους πολύ λίγους που υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τις συνθήκες. Ωραία. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρέπει να πάρει μία απόφαση η οποία στην τελική ανάλυση επιμερίζει τις ευθύνες. Επιμερισμός των ευθυνών σημαίνει: έχω 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Σύμφωνα με τα πληθυσμιακά μας στοιχεία, και αν θέλετε να το κάνουμε και λίγο πιο πολύπλοκο, και το κατακεφαλή εισόδημα ή το ΑΕΠ των κρατών μελών, θα επιμεριστεί αυτός εδώ ο κόσμος και θα κατανεμηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Τώρα, και αν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να έρθουν και να πούνε δεν την εφαρμόζουν. Κατανοητό, κατανοητό. Από εδώ και πέρα, με τις επιπτώσεις στην οικονομία λόγω του κορονοϊού, στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες, θα υπάρξει, λένε κάποιοι, μεγάλο πρόβλημα και ενδεχομένως πολύ χειρότερα τα πράγματα από το μνημόνιο. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως λειτουργεί τώρα, θα μπορέσει να ισορροπήσει την κατάσταση, να βοηθήσει να ισορροπήσει η κατάσταση, ώστε να μην έχουμε κατάρρευση και κράχ σε μεγάλο. Χρειάζεται πια να γίνει κάτι πρόσθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, να αντιμετωπιστεί ένα τεράστιο πρόβλημα ρευστότητα. Το γεγονός ότι ο μηχανισμός στήριξης, ο υπάρχον, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο μηχανισμός ο υπάρχον μπορεί να κάνει το εξής. Να επιτραπούν στα κράτη-μέλη. Ξέρετε, όλοι παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή, mm-hmm. από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτά τα χρήματα τα περισσότερα εντάσσονται στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει και ως ένα βαθμό γίνεται, αλλά πρέπει να γίνει πιο εκτεταμένα, είναι το εξής. Να πάρουμε χρήματα από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, mm-hmm. και να τα περάσουμε στην άλλη ενότητα του κρατικού προϋπολογισμού, που είναι ο λεγόμενος τακτικός προϋπολογισμός, που είναι ο προϋπολογισμός των Υπουργείων, ο προϋπολογισμός της κατανάλωσης, ο προϋπολογισμός της ζήτησης, για να σου το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όχι σε επενδυτικά αγαθά, αλλά σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό δεν αλλάζει το υπόλοιπο του προϋπολογισμού. Καταλαβαίνετε, αν βγάλω 1,5 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ως δαπάνη και αυτά το 1,5 δισεκατομμύρια το περάσω στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Παιδείας ή οπουδήποτε αλλού, το τελικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού δεν αλλάζει. Mm-hmm. Οπότε, μάλιστα, ένα πρώτο βήμα πρέπει να είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, χρειάζεται πρόσθετη ένεση χρήματος στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και εδώ υπάρχουν διάφορες προτάσεις που ακούγονται. Η Γερμανία μπορεί να αντιδρά. Θα δούμε τι θα αποφασίσει. Ωραία. Το Eurogroup. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση. Όσον αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, είναι στη σωστή κατεύθυνση, θα βοηθήσουν την οικονομία, ναι, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες από αυτά που συμβαίνουν με τον κορονοϊό? Προσέξτε, όλες οι κυβερνήσεις παίρνουν διάφορα μέτρα. Όλες οι κυβερνήσεις σχεδόν, mm-hmm. των κρατών μελών, ναι, ναι, οι κυβερνήσεις έχουν αναλάβει να καλύψουν το 80% της μισθοδοσίας των εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι και έχουν βάλει κάποιες προϋποθέσεις, και επίσης καλούνται οι προϋπολογισμοί να καλύψουν και βάρη τα οποία συνδέονται με την κοινωνική ασφάλιση. Στα ίδια πλαίσια πρέπει να κινηθεί και η χώρα μας. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν έχουμε μια τέτοια κίνηση. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι πλέον μπορούμε να παραβιάσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Με ποια έννοια? Ότι να παρουσιάσει ένα έλλειμμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο προβλεπόταν. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να δούμε κάποια θέματα, και ιδιαίτερα να μαζέψουμε τη σπατάλη. Κατά την άποψή μου, τα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν για ενημερωτικά σποτάκια των κορονοϊών είναι μια σπατάλη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βάσει νόμου είναι υποχρεωμένα να τα δίνουν δωρεάν. Τι δεν προσδιορίζει ο νόμος? Δεν προσδιορίζει τις ώρες. Με αποτέλεσμα, να θυμάστε, στον ΙΤΑ 1 ΝΙΕΝΑ
Είχαμε διάφορα σποτάκια στις 3 ώρα τα ξημερώματα. Αυτό έπρεπε να προσδιοριστεί. Από την άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, και νόμος μην υπήρχε, υπάρχει μια κοινωνική ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος σε συνδυασμό με την κοινωνική ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης να οδηγούσε σε ένα αποτέλεσμα που θα γλιτώναμε αυτά τα 11 εκατομμύρια. Μάλιστα. Σας δίνω ένα παράδειγμα μικρό. Κατάλαβα. Θα μου πείτε, είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Από μικρές πατάλες ή δαπάνες τελικά βγαίνει μία μεγάλη. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.